Συνεγινές μου, συνεγινές μου, πολεμιστές μου, όλο αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες πρέπει να ξεκαθαρίσει και μαζί σας, αλλά πρέπει να οριμάσετε, όπως έχω πει, να βγουν και οι αξιότεροι προς τα πάνω, να δούμε και τι κενά έχουμε, τι τρύπες έχουμε. Δεν σας κάνει εντύπωση που τόσο καιρό, 6 μήνες, δεν είχα μιλήσει 5? Φαντάζεστε ότι δεν έβλεπα ή δεν ήξερα? Δεν έπρεπε να μιλήσω. Έπρεπε να σας αφήσω. Να δω πώς θα το διαχειριστείτε. Γιατί δεν θα είμαι πάντα εδώ. Βέβαια δεν απορώ. Γιατί ακόμα δεν είστε πολίτες. Πολίτες θα γίνονται στην πολιτεία. Τώρα όμως προσπαθούμε όλοι μαζί να ενωθούμε για να γίνουμε πολίτες. Είναι αλήθεια ότι το αξιακό, κοιτάτε πότε το έβγαλα. Θυμηθείτε πότε έβγαλα το αξιακό και τις αντιαξίες που... Κανένας σας δεν διάβασε τις αντιαξίες να συμφωνήσει ότι ο πλανήτης δουλεύει με τις αντιαξίες. Ξέρετε ότι στο καθεστώς πόνεσαν πιο πολύ οι αντιαξίες παρά οι αξίες. Με 3 ακαδημαϊκούς που τότε, γιατί πάντα δίνω τις ευκαιρίες στον κόσμο, είχα κάτσει με πολλούς ακαδημαϊκούς, συγγραφείς, ποιητές, μεγάλα ονόματα. Και του λέω, παιδιά, να βγάλουμε τις αξίες. Καλά, δεν θα σας πω για να μην τους προσβάλλω τι λέγανε για αξίες, αλλά τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι παραξηγήθηκαν οι πιο πολλοί όταν έβγαλα τις αντίαξιες. Μα μου λέει αντίαξιες. Γράφεις αντίαξιες, μου λέει. Τι κάνεις εκεί, μου λέει. Πώς θα καταλάβεις την αξία αν δεν δεις την αντίαξια? Δεν την καταλαβαίνεις. Πώς θα αντιληφθείς τον πλούτο όταν δεν δεις τη φτώχεια? Πώς θα καταλάβεις το άδικο όταν δεν ξέρεις το δίκαιο? Και όταν δεν αναγνωρίζεις το δικό σου και το δίκαιο, θα πάρεις το άδικο για δίκαιο. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να συγκρίνεις. Αυτό μας το έχουν κόψει, να μην το κάνουμε. Εγώ έφτιαξα και τις αντιαξίες. Έφτιαξα τις αντιαξίες για να καταλάβεις τι είναι η αξία. Κοίτα πώς δουλεύει ο πλανήτης και τι σημαίνει αντίθετη των αξιών, για να καταλάβεις τι σημαίνει αξία. Βέβαια, πολλοί από εσάς δεν διαβάζετε την αξία να την κατανοήσετε και να έχετε την επίγνωση. Παρά ο καθένας λέει, έχουμε λογική. Βέβαια, πολλοί τώρα έχουν φτάσει σε μεγάλη παραλογία λογικής. Όπως για παράδειγμα, πολλοί συνέλληνες λένε, θέλουμε αποδείξεις. Για να πάμε σε αποδείξεις σε συνέλληνες. Δηλαδή, αν σου πω ότι ένα και ένα κάνει δύο, θα μου πεις απέδειξε το μου. Τι πρέπει να κάνω, να γράψω ένα και ένα ίσον δύο? Για εξηγήστε μου. Δηλαδή, θα σου πω ένα και ένα κάνει δύο. Δεν σε πιστεύω εγώ. Βάσει το σώρα και το αξιακό που λέγεται λογική, θα πρέπει να μου το αποδείξεις, να είναι ορθό και ορθό. Και υπαρτώ. Οπότε τι θα κάνω? Πώς θα σου αποδείξω ότι ένα και ένα κάνει δύο, άμα είσαι τόσο βλάκας που δεν καταλαβαίνεις ότι κάνει δύο? Ή αν σου πω ότι κάνει 11, πάλι δεν το καταλάβεις. Ή αν σου πω ότι ένα και ένα κάνει ένα, γιατί το ένα και ένα κάνει ένα, κάνει 11 και κάνει και δύο. Ανάλογα από ποια θέση είσαι και το κοιτάς. Άρα εσείς μπαίνετε σε μια λογική τώρα των αποδείξεων. Ναι. Υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από αυτό που συμβαίνει γύρω σου? Γι' αυτό θα πω το εξής. Θα πρέπει όλοι σας, με βάση μέχρι τώρα όλα τα αντιαξιακά που συμβαίνουν, βιώνουμε και μας χαράζουν, να κάνουμε το εξής λάθος. Από κάθε αιτία δημιουργείται ένα περιβάλλον όπου η κάθε αιτία δημιουργεί μια πολυπλοκότητα πραγμάτων. Στο τέλος του εξαμήνου, του τετραμήνου, του τριμήνου ή του διμήνου έχουμε παραξηγηθεί και σκοτωνόμαστε, όχι για την αρχή που έχουμε παραξηγηθεί, αλλά για το παράγωγο που έχει παραχθεί μέσα σε αυτόν τον καιρό. Και από συλλογικό το κάνουμε προσωπικό. Αυτό συμβαίνει και σε ζευγάρια, έτσι. Ξεκινά να τσακωθούν για ένα θέμα που είναι κοινό τους, που είναι και των διονών. Μετά, αν ο ένας βρίσκει τον άλλον ή πικράνει τον άλλον, έχουν παραξηγηθεί για αυτό που τον πίκρανε και όχι για αυτό που ξεκινήσανε. Αυτό συμβαίνει και στην Ελληνοσυνέλευση. Εδώ η βάση είναι να ξαναπάς την ουσία. Ξαναγυρνά πίσω. Γύρνα πίσω. Δεν γίνεται όλοι σας να θέλετε το καλό της Ελληνοσυνέλευσης. Το δίκαιο της Ελληνοσυνέλευσης. Γιατί δεν υπάρχει καλό και κακό. Να θέλετε το δίκαιο. Να θέλετε το απόλυτο. Αλλά να τσακώνεστε με τον τρόπο. Αλλά μετά να μην τσακώνεστε για τον τρόπο. Γιατί δεν κάνετε συμβουλή για τον τρόπο. Γιατί συμβαίνει. Να έχετε τσακωθεί για αυτά που είπατε. Και να βγαίνουν παραξηγήσεις μέσω τηλεφώνων και λόγων.
Έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβετε ότι όλοι πρέπει να γυρίσετε στην αρχή. Ποια είναι η αρχή, αγαπητοί μου συνέλληνες? Πάμε για την απελευθέρωση. Μάλιστα. Πώς ξεκινήσαμε όλη αυτή την ιστορία? Την ξεκινήσατε εσείς? Όχι. Την ξεκίνησα εγώ. Πολύ ωραία. Μα για να την ξεκινήσω πρέπει να την είχα χαράξει, να την είχα χτίσει, να είχα εργαστεί, να είχα βάλει τα πάντα μέσα. Ναι. Και αυτό έγινε. Έγιναν πρώτα όλα αυτά που λέτε, όλα αυτά που σας λέω. Χτίστηκαν τα πάντα, κλειδώθηκαν με μεγάλο πόλεμο και μετά εσείς τα είδατε. Και μετά εσείς, αφού βλέπετε το ορθό και το υπαρτό αποδεδειγμένα, έτσι μαζευτήκατε για να κάνουμε την Ελλήνωση συνέλευση. Ωραία. Το τελευταίο εξάμηνο βλέπετε να γίνεται τίποτα από όλα αυτά που ξεκινήσαμε? Βλέπετε τρεις ανθρώπους, μπορεί τέσσερις, μπορεί πέντε, αλλά μην πάτε εκεί. Οι τρεις είναι η αιτία του κακού, οι οποίοι πρόδωσαν και δεν κάνουν τίποτα από αυτά που ξεκινήσαμε. Δεν κάνουν τίποτα μέσα στις διαδικασίες τις καταστατικές. Η καταστατική διαδικασία είναι, και διαβάστε τα καλά, πώς ξεκίνησε και με τι εγχείρημα ξεκίνησε. Πέραν των οικονομικών εργαλείων, είναι ένα τεράστιο αξιακό, είναι μια τεράστια πολιτεία, είναι οι νόμοι, είναι οι αξίες, είναι οι αρχές και είναι όλοι οι πολιτικοί και άλλα που έρχονται, που θα μπουν και ίσως είναι και μεγαλύτερα από τις αξίες και τις αρχές, που αυτές είναι για το βίο σας και για να είμαστε ήδη μέσα στο δημιουργικό σκοπό και στόχο, τα οποία θα πρέπει να είναι αυτά ήδη μέσα μας για να ξεκινήσουμε. Τι έγινε τους 6 τελευταίους μήνες? Λοιπόν, τους 6 τελευταίους μήνες, 3 άτομα με λεφτά των Συνελλήνων, με αυτοκίνητα που τους έχω αγοράσει για να πηγαίνουν, για να μην είναι με το λεωφορείο, με τηλέφωνα που τους έχω αγοράσει και συσκευές και χρησιμοποιούν και στα γραφεία μέσα που τους έχω δώσει το δικαίωμα να είναι, με τις δικές σας γραμμές, με τις δικές σας ανοχές και με όλα τα facility που τους παρέχεται, γυρίζουν γύρω-γύρω στην Ελλάδα για να διαλύσουν όλο αυτό το δημιούργημα που έχει γίνει, προβάλλοντας τις μηνύσεις που μου έχουν κάνει. Μα δεν θα κάνουν μηνύσεις στον αρχηγό? Και πού θα κάνουν? Δεν σας κάνει εντύπωση γιατί κάνουν μηνύσεις στον αρχηγό? Γιατί κάνουν σε μένα και δεν κάνουν σε εσάς? Βλέπετε ότι δεν τους τρομάζετε εσείς? Γιατί από την αρχή χτυπάνε το ΣΟΡΑ και δεν χτυπάνε την Ελλήνωση Συνέλευση? Χτυπάνε τα γραφεία βέβαια, αλλά θα λένε το ΣΟΡΑ. Άρα ουσιαστικά χτυπάνε το ΣΟΡΑ. Γιατί? Νομίζετε ότι είστε δυνατοί? Ωραία, φάνηκε τώρα 6 μήνες ότι το καθεστώς μπορεί να σε ξαπλώσει κάτω, ό,τι ώρα θέλει. Ό,τι ώρα θέλει μπορεί να σε ξαπλώσει. Βλέπετε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι γυρίζουν γύρω-γύρω για να κάνουν συνέδριο. Να κάνετε συνέδριο. Συνέδριο που στο φορέα. Λοιπόν, ο φορέας φιλοξενείται στα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης της Κεντρικής. Ούτε γραφεία δεν έχει. Ένα γραφείο που είναι η έδρα. Μα ο φορέας είναι της Κεντρικής. Αφού η Κεντρική τον άνοιξε. Που η Κεντρική είναι όλοι οι Έλληνες. Αλλά τι συνέδριο να κάνεις? Και κάνει συνέδριο την ώρα που όλοι πυροβολούν τον πρόεδρο. Και το χειρότερο ποιο είναι, ξέρετε? Και οι τρεις τους αυτοί αγωνίζονται. Ακριβώς όπως το καθεστώς, δεν θέλει κανένας τους να ψηφιστεί για πρόεδρος. Γιατί δεν αντέχει να ψηφιστεί κανένας από αυτούς. Και δεν τους θέλει και ο κόσμος. Και το έδειξε ο κόσμος. Και τι θέλουνε? Δεν θέλουνε να κάνουν πρόεδροι αυτοί. Αυτοί έχουν ένα σχέδιο, να βγάλουν οποιονδήποτε, να νομοποιήσουν στα μάτια των Συνελλήνων έναν οποιονδήποτε, να τον έχουν και του χεριού τους, να υπογράψει ό,τι θέλει το καθεστώς για να διαλύσει όλο αυτό το δημιούργημα. Γιατί δεν, από τους τρεις αυτούς δεν ήθελε κανένας να μου πάρει τη θέση. Γιατί και στο καταστατικό, αλλά και από τότε που ξεκίνησε η ζωή τους, φανταστείτε τώρα η ζωή τους. Πάμε λοιπόν λίγο παλιά, γιατί πολλοί είστε και παλαιότεροι. Μάλιστα. Για ποιον μίλαγε ο Καλογερόπουλος? Για τον Αρτέμι το Σόρα. Για ποια εργαλεία μίλαγε? Του Αρτέμι το Σόρα. Ποιον χτύπαγε το καθεστώς? Τον Αρτέμι το Σόρα. Ποιον έπρεπε να στηρίξεις για να μην πέσουν τα εργαλεία του Αρτέμι το Σόρα? Τον Αρτέμι το Σόρα. Πώς γίνονταν ο αγώνας με τον Αρτέμι το Σόρα και τα εργαλεία του Αρτέμι Σόρα? Τι έχει στήσει όλο ο Αρτέμι ο Σόρας? Το καθεστώς δεν ξέρει ποιος γράφει και ποιος κλειδώνει. Δεν θυμάστε παλιότερα που είχαν κάνει αναφορές και άλλα πρακτόρια? Το καθεστώς που είναι η Ελλήνων Συνέλευση Κεντρική είναι αυτοκρατορικό, γιατί έχει βέτο. Αν να μην έχω βέτο, πάρ' το βέτο τώρα. Για να μην είχα βέτο τώρα, τι θα γινότανε? Πώς αγωνίζονται τρεις άνθρωποι για συνέδριο, ενώ κανένας από τους τρεις δεν θέλει να γίνει πρόεδρος? Δεν σας βάνει εντύπωση καθόλου? Αλλά πρέπει να κάνουμε συνέδριο, λέει, για να είναι νόμος ο φορέας. Γιατί είναι παράνομος ο φορέας?
όλος αυτός ο αγώνας που κάναμε, που μέχρι τώρα φτάσαμε εδώ, βλέπετε 6 μήνες τώρα να συμβαίνει κανένας τέτοιος αγώνας? Ένα εξώδικο έφυγε, καθυστερούν τα εξώδικα, παίρνουν χιλιάδες τηλέφωνα και λένε ο Σόρας πέθανε, ο Σόρας δεν είναι καλά, τον έχουν ομηρία. Δεν μπορεί, αγαπητή μου, κανείς να με έχει ομηρία. Και αν θα φύγω από αυτό τον πλανήτη, δεν το κανονίζει κανένας αυτό τον πλανήτη. Το κανονίζουν άλλοι το πότε θα φύγω από αυτό τον πλανήτη. Γιατί για να έρθω σε αυτό τον πλανήτη, πάλι από αυτά τα ζώα που είναι εδώ πέρα στον πλανήτη, ήθελα να μην έρθω ποτέ σε αυτό τον πλανήτη. Το αν γεννήθηκα και είμαι εδώ και κάνω συγκεκριμένα πράγματα, πάλι είναι αλλού δουλειά και άλλη εργασία και αλλού σχέδιο. Νομίζετε ότι είμαι φυλακισμένος? Ναι. Γιατί έχετε τέτοια άποψη? Είμαι πολύ ελεύθερος. Εσείς είστε φυλακισμένοι. Και σε όλη την Ελλάδα μέσα είναι όλη η Ελλάδα φυλακισμένη και μας έχουν φυλακίσει μέσα στο σπίτι μας. Και τώρα πάνε να σας βάλουν πιο βαθιά φυλακή. Στη μικρή φυλακή. Στη φυλακή την εσύ και πάνε να φυλακίσουν την εσύ. Δηλαδή να σας βάλουν μέσα σε ένα τρυπάκι. Ακούστε συνέλληνες. Αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Και σίγουρα ήθελα να δω και τα μυαλά σας, αλλά και πώς θα συμπεριφερθείτε. Πραγματικά οι πολεμιστές μου είναι βράχοι. Δεν πειράζει αν μερικοί πλανεύτηκαν. Δεν θα τους παραξηγήσετε. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απέναντι. Θέλω να καταλάβετε ότι 6 μήνες με κάποιες προσωπικές επαφές που είχαν οι τρεις αυτοί και τόσο καιρό που έχουν αυτοί, επηρεάσανε τα μυαλά και τα επηρεάσανε με ένα δόλιο σκοπό και στόχο. Πέραν του αγώνα. Δεν υπάρχει αυτούς τους 6 μήνες κανένας αγώνας για κανένα. Όλος ο αγώνας είναι πώς να βάλουν τους συνέλληνες να κάνουν ένα συνέδριο που δεν θέλουν οι ίδιοι να γίνουν πρόεδροι και το γνωρίζουν ότι ο κόσμος θα τους κλωτσίσει και θα τους δει πολύ άσχημα. Θέλουν να μείνουν και παϊόντες, εντωμεταξύ ο κόσμος δεν θα τους ψήφιζε καν για τίποτα, ούτε για το 9 μελές, γιατί δεν προτείνεται. Απλά θέλουν να βάλουν κάποιον να το κάνουν ένα εμβραϊκό μπουρδέλο, όπως είναι τα μπουρδέλα συνήθως. Εκτός τούτου, είδαμε και πρέπει να ξέρετε ότι όλο αυτό το στήσιμο, όλα τα οικονομικά εργαλεία, τον πλούτο και τις καλές αποφάσεις που είχατε τόσα χρόνια, δεν είχατε καλές αποφάσεις? Η δικαιοσύνη δεν μας έδινε αποφάσεις. Δεν με ρωτήσατε ποτέ πώς τις πήρα. Δεν τις πήρα ούτε με τη Βίκη, ούτε με τον Βασίλη, ούτε με τον Γιάννη. Λοιπόν, ακούστε να μάθετε. Την απόφαση για την Ανατολή, καταρχάς όταν υπήρχε Ανατολή, δεν υπήρχε Καλογερόπουλος, Βασίλη και Βίκη. Δεν υπήρχε. Στη ζωή μου δεν υπήρχε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι νεότεροι. Άρα λοιπόν η Ανατολή και όλο το στήσιμο είναι πολύ παλιό. Η αγκαλιά μου άνοιξε και τους έβαλα μέσα. Και πώς θα ανοίξει και θα βάλω κι άλλους. Έτσι λοιπόν η Ανατολή, η απόφαση που πήρα για την Ανατολή, ότι είμαι μοναδικός αδειοφιλονίκητος νομέας και κάτοχος της συμμετοχής Ανατολής, δεν ήταν ο Βασίλης και η Βίκη και ο Γιάννης δίπλα μου. Κανένας από αυτούς. Άρα που αγωνιζόμουν και υπήρχα χωρίς αυτούς. Η απόφαση και η κατάθεση φόρου στην εφορία, ένα τεράστιο χαρτί που πρέπει να το αξιολογήσετε και να το αξιοποιήσετε πάρα πολύ σημαντικά, δεν το έκανα ούτε με τον Γιάννη, ούτε με τον Βασίλη, ούτε με τη Βίκη. Αλλά και τα έγγραφα και στην Αμερική, σε όλες τις διαβουλεύσεις που ήμουν στην Αμερική, με συμβόλαια, με το Αμερικανικό Δημόσιο, με τον Πρόεδρο της Αμερικής και με χιλιάδες πράκτορες, δεν το έκανα ούτε με τη Δίκη, ούτε με τον Βασίλη, ούτε με τον Γιάννη. Ο Αλεξάνδερ όμως είναι από την αρχή. Ο Αλεξάνδερ είναι πριν Λαμπράκη, πρόσεξε. Και ο Κώστας ο Ανδρουλιδάκης είναι προ Λαμπράκη. Α, βλέπετε τώρα κάτι διαφορές. Οι οποίοι είναι στη θέση τους, παίχτες, έμπιστοι και δεν μιλάνε καθόλου. Προσέχτε με τώρα. Προ Καλογερόπουλο, προ Γιάννη, προ Βασίλη και προ Βίκη, ο Διαμαντόπουλος είναι στη ζωή μου. Και τον ήξερα και παλαιότερα. Ναι, και κανόνισα με τον Διαμαντόπουλο χωρίς να ξέρει ο Λαμπράκης. Ποιος σου είπε ότι ο Λαμπράκης ήξερε τον Διαμαντόπουλο? Κανείς δεν ήξερε κανέναν. Και κανόνισα, εφόσον η Αμερική και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εκτελούσαν το συμβόλαιο που είχαν υπογράψει με μένα 2 φορές και 1/3 για να πάρουν λίγο χρόνο, είχα κανονίσει αρκετό καιρό πριν με τον Διαμαντόπουλο και μια ομάδα στον Καναδά να βάλω τα ομόλογα στην τράπεζα, τη Μόντρεαλ. Άρα ο Διαμαντόπουλος υπάρχει προ Βίκη, Γιάννη, Βασίλη. Και βλέπεις λοιπόν ένα Διαμαντόπουλο ο οποίος
έβαλε τη ζωή του, γιατί ήξερε που έμπαινε. Ο Διαμαντόπουλος εντωμεταξύ είναι ένα στοιχείο το οποίο, αν το θέλετε τώρα, να σας το πω, εγώ από τόσα χρόνια τον έχω κρατήσει μακριά και θα τον κρατήσω κι άλλο δηλαδή, γιατί για εκείνο που τον θέλω είναι πολύ συγκεκριμένο να κάνει. Ο Διαμαντόπουλος, ο Αντώνης, είναι ο επικίνδυνος άνθρωπος στον πλανήτη τραπεζικά. Και από τότε που ανακατεύτηκε με τα 600 δις και άλλα πράγματα που έχω κάνει στον Καναδά μαζί του, η παγκόσμια κοινωνία τραπεζών τον έχει βάλει σε μαύρη λίστα. Τραβάει την ανηφόρα του μόνος του, δεν μιλάει και είναι πάντα εκεί. Έχει υψηλό εθνικό φρόνημα και αίσθημα και είναι ο καλύτερος στο ξαντέριασμα. Δηλαδή, αν θέλεις να διαλέξεις, αν πρέπει να σε ξαντεριάσουν, ο Αντώνης ο Διαμαντόπουλος θα σε ξαντεριάσει με ευγένεια και δεν θα πονέσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Αντώνης ο Διαμαντόπουλος να μην βρει τι έχουν κάνει οι προδότες, να ξεκαθαρίσει το φορέα, να ξεκαθαρίσει την Ελληνοσυνέλευση, να ξεκαθαρίσει την κεντρική και να τα βάλει στη θέση του. Ο Δ. Αλεξάνδρας είναι πάντα στη θέση του. Ωστόσο όμως, επειδή παραπονιέστε και μερικοί καλοί πίστοι, ναι, καλοί πίστοι, υπογράφω ότι τους λέω με καλή πίστη, γιατί δεν ξέρω τι στο διάλογο θα κάνουν κι αυτοί. Εγώ μόνο ξέρω τι θα κάνω εγώ. Άρα όταν δίνω ένα πυροξούσιο σε κάποιον, του λέω αδερφέ, ναι, με καλή πίστη, έτσι. Ό,τι ώρα, άμα διαβάζεις παρακάτω όμως το πυροξούσιο, εάν δεν είσαι μέσα στο αξιακό και μέσα στη διαδικασία σου όλη, φίλε, έφυγες. Δεν νομίζω να τεθεί θέμα Διαμαντόπουλου. Σαφώς. Όμως, γι' αυτό είπα, οι συνέλληνές μου και όλες οι κεντρικές, να ορίσουν άτομα να μην είναι ο Διαμαντόπουλος. Μόνος ο Διαμαντόπουλος δεν έχει θέση εκεί πέρα ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος κάνει αυτά που πρέπει για να ξεκαθαρίσει όλο το θέμα της μεγάλης προδοσίας. Έχετε να μου προτείνετε κάποιον άλλον εσείς, που τόσα χρόνια να κάτσει στο δικαστήριο? Δεν ήταν ο Διαμαντόπουλος μάρτυρας από τον Καναδά μαζί με τους Καναδούς? Μήπως σας φέρατε εσείς σαν ένα καθεστώς που θέλει να με διαλύσει? Γνωρίζετε ότι ο Διαμαντόπουλος επέρασε 8 και 9 ώρες κατάθεση σε ανώτατο δικαστήριο του Καναδά, που ήταν ο πλανήτης εκεί για να στηρίξει τα 600 όταν τον πυροβολούσαν και τον λιώνανε? Ήσασταν εσείς εκεί? Ακούστε συνελλήνες, έχετε σπλάξει πολλά. Και επειδή τα σημάδια δεν τα βλέπετε, λέτε την κάθε σας μαλακία. Και πρέπει να μαζευτείτε γρήγορα και τα μυαλά σας. Γνωρίζω καλά τι είναι ο καθένας και πότε θα γίνει και τι θα γίνει. Ο Διαμαντόπουλος λοιπόν είναι το πλέον κατάλληλο άτομο να καθαρίσει τα πάντα, να δει τι έχει γίνει. Θα συμφωνήσω ότι μπορεί να πάρει κάποιες αποφάσεις, οι οποίες δεν θα είναι της επιβεβαίωσής σας. Ναι. Και πάλι, να το συζητήσετε. Μπείτε λοιπόν άλλα 5 άτομα. Εγώ είπα στο φορέα να είναι 5 οι σύμβουλοι και 5 οι γραμματείς. 5 οι εκπρόσωποι τύποι, 5 η νομική υπηρεσία, 5, 5, 5, 5. Δώστε ρόλο. Τι κάθεστε και κοιτάτε σαν παγόνια και σαν πουλιά? Ο φορέας να έχει 5 συμβούλους, γιατί να έχει ένα? Έκανε μια μαλακία, να ζαλίστηκε, ήπια να χάπει μια αντιδίωση. Θα πάμε στο διάλογο. Δεν καταλαβαίνω. Και δεν μπορεί κανένας να κάνει τίποτα, ακόμα και στο πυροξούσιο το λέω, πέραν της βάσης της καταστατικής, της αξίας και της αρχής. Το καταλαβαίνετε. Αλλά πια καλή πίστη, ρε. Ναι, με καλή πίστη. Γιατί ξέρω. Είμαι σίγουρος για τον Διαμαντόπουλο. Σίγουρος είμαι και τον βάζω. Αλλά πώς, αφού κοιτάτε τι γίνεται? Έτσι πάντα υπογράφω. Καλή πίστη, φίλε. Και άμα δεν είσαι καλή πίστη, γιατί δεν το ξέρω τι θα κάνει. Ήξερε κανένας σας ότι θα κάνει δίκη αυτό, ή ότι θα κάνει ο Βασίλης αυτό ή ο Γιάννης? Ναι, κάποιοι το ξέρατε. Και κάποιοι άλλοι δεν το ξέρατε. Γιατί ξέρατε πότε θα το κάνει? Ακούστε, επειδή είμαι ένας μεγάλος αλχημιστής, μεγάλος, οι προδότες σε μένα μου δίνουν. Είμαι ο μόνος που από τους προδότες παίρνω. Όλοι οι προδότες καταστρέφουν. Εμένα οι προδότες μου δίνουν. Σαφώς με πονάει όταν θα κάνει κάποιος το λάθος να προδώσει, θα μου έχει δώσει. Και πίσω θα έχω θεματοφύλακες που θα κάνουν αυτό που πρέπει. Η Βίκη έδωσε τον αγώνα της. Ναι, και τώρα τι κάνει? Ο Βασίλης, ναι, και τώρα τι κάνει? Ο Γιάννης, ο Καλογερόπουλος, ταξίδεψε, έκανε. Ωραία, και τώρα τι κάνει? Πέστε μου, αυτά που λέει η Βίκη, ο Βασίλης και ο Καλογερόπουλος έχουν καμία σχέση με αυτά που λέγανε πριν 6 μήνες? Αναρωτηθείτε. Αν θέλετε αποδείξεις, το δείτε.
Ο Σόρας πέθανε, το Σόρα τον έχουνε, τελειώσαμε, ο Σόρας είναι προδότης. Ρε στο διάλο. Ρε ζώα. Βάλω και ζώα. Δεν αναρωτήθηκε κανένα συνέλληνα. Δεν λέω του συνέλληνε μου ζώα. Αυτά γίναν ζώα. Είναι σαν του άδρε του Οδυσσέα. Που οι άδρε του Οδυσσέα στην Κρήτη γίνανε γουρούνια. Δεν του έκαναν με κανένα ραβδάκι. Δεν υπάρχουν τέτοια μαγικά σε εμά. Αυτέ είναι παπαριέ. Και έπρεπε να ξαναγίνουν άνθρωποι από γουρούνια. Και έπρεπε μόνοι του να ξαναγίνουν. Να ξαναγυρίσουν. Ρε, για καθίστε κάτω. Κοιτάτε, έχουν τίποτα να χάσουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι έχει να χάσει ρε μάνα μου Καλογερόπουλος, έλα γιο. Αναγνωρίστηκες όλη την Ελλάδα. Όπου πήγαινες όλη την Ελλάδα που το γουστάρει και το ταξίδι, έκανε ορκομοσίες ο άνθρωπος, μίλαγε για αλληλοσυνέλευση και άνοιγε γραφεία. Όταν έδινε κάρτα, έδινε γεννήτριες Καλογερόπουλος. Μέσα σε μια τεράστια Ελλάδα πήρε και 100 δουλειές. Μια χαρά είμαστε. Βλέπεις να πάθε, έχασε τίποτα ο Γιάννης. Τι να χάσει. Να χάσει τον πλούτο του. Τι να χάσει. Να δει την απελευθέρωση της μάνας του. Είναι δυνατόν. Βέβαια είναι παλιό παιδί. Είναι ένα παιδί που έρχεται από παλιά με τον καρατζαφέρι. Δεν μας πειράζει εμάς όμως. Όσο κάνεις αυτό που πρέπει, είσαι μαζί μας. Αν αύριο δεν κάνεις αυτό που πρέπει και δηλώσεις ότι δεν είσαι μαζί μας, μπορείς να σηκωθείς και να φύγεις. Να θες όμως να κάνεις κακό εδώ μέσα, δεν γίνεται, ρε φίλε μου. Δεν σε αφήνουμε. Βεβαίως θα κάνεις κακό και στους συνέλληνες και στα χαρτιά μας και σε όλα μας, γιατί είσαι σε επιτελική θέση. Σου δώσαμε όμως την ευκαιρία. Δεν θα μπορούσα ποτέ να διώξω τον Καλογερόπουλο, τον Βασίλη και τη Βίκη, εάν δεν είχαν κάνει όλα αυτά. Όλα αυτά που κάνανε είναι μπροστά σας. Αυτά δεν τα ακούγατε εσείς που λέγανε. Δεν ακούγατε που λέγανε. Νοικιάσατε ξενοδοχείο και βάλατε τον Βασίλη να σας κάνει ημερίδα. Δηλαδή οι ημερίδες στην Ελλάδα γίνανε. Πώς θα επιδείξουμε το Σόρα, πώς θα γαμίσουμε το φορέα, πώς θα τα διαλύσουμε όλα. Για να βάλουμε τα καταστατικά τα καινούργια να γίνει τι ρε που είσαι καταστατικό. Και αφού είχες κάτι καταστατικό να κάνεις, γιατί ήρθες σε μένα εδώ με αυτό το καταστατικό και δεν πήγες κάπου να φτιάξεις το δικό σου καταστατικό, να βάζεις και μια ταμπέλα δικιά σου, να κάνεις ό,τι στο διάλογο θέλεις, που είστε όλοι μεγαλύτεροι από μένα. Γιατί ρε Βασιλάκη βγήκες και εσείς ρε συνέλληνες δεν πήρατε ένα καδρόνι να του ανοίξετε το κεφάλι του βλάκα που βγαίνει κάπου σε μια ημερίδα και λέει: είμαι εδώ να στερεώσω την παρουσία μου στο φορέα και να κερατά τόσα χρόνια τι κάνει. Πόσο Μέτερνιχ έγινε, πόσο αφαιρεμένο Μέτερνιχ το παίζει. Και τον ακούτε. Υπάρχουν στοιχεία από τα οποία μπορεί να μην τα έχουν όλοι οι συνέλληνες, αλλά τα έχω εγώ και τα έχουν κι άλλοι οι συνέλληνες. Και άμα δώσω εντολή να βγουν έξω, αν δώσω εντολή να βγουν τα στοιχεία έξω, το καθεστώς θέλει να γίνει κάτι τέτοιο για να γίνουμε λίγο έτσι ένα μπουρδέλο σαν αυτή που είναι. Και εγώ το απαγορεύω. Όμως θέλω να ξέρετε ότι υπάρχουν χιλιάδες στοιχεία για όλα ό,τι έχουν πει. Γιατί περίμενα να δω τι έχουν πει και τι έχουν κάνει και τι θα πούνε έτσι. Δεν μπορούσα να πω στους ανθρώπους μου φύγετε. Να ξέρετε ότι αυτό που συμβαίνει τώρα με λείπει τεράστια από τη μία και από την άλλη χάνω και δύναμη. Γιατί είχα τρεις ανθρώπους που έκαναν πολύ συγκεκριμένο έργο. Τώρα πρέπει να τους αντικαταστήσω. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με λυπεί, αλλά πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει εδώ φιλία και Αρτέμι μου. Τι Αρτέμι μου, γιατί το έκανες αυτό. Και να μου πεις γιατί το έκανες, δεν με ενδιαφέρει. Ήδη είσαι στο διάολο από μένα. Βλέπετε λοιπόν, υπάρχουν μαγειτοφωνίες που λέει ο Βασίλης. Εγώ δεν θα πάω με τον Αρτέμι με τα 600, εγώ θα γίνω, λέει. Τι δουλειά έχω εγώ, λέει, με το Ρότσαλτ. Άλλωστε, άμα πληρωθεί ο Αρτέμις η Ελλάδα τα 600, θα πάρει και ο Αρτέμις τα υπόλοιπα 2-3-700. Θα τον κάνουμε πιο μάγκα από την Ελλάδα. Άστο, εγώ θα πάω, λέει, με τον ορυκτό πλούτο. Και άλλες χιλιάδες μαλακίες. Άμα δεις τι λέει αυτό το άτομο, πώς το χάσε. Χάπια πίνει. Τι λέει το στόμα του. Τι λέει το στόμα αυτού του ανθρώπου. Και αυτοί οι τρεις είναι από προδοσίας Λαμπράκια και μετά. Πιο πολύ. Ήταν λίγο μαζί μου, αλλά από προδοσίας Λαμπράκια και μετά μπήκανε μαζί μου. Πριν την προδοσία Λαμπράκια, αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν μαζί μου τόσο πολύ. Άρα μετά την προδοσία Λαμπράκη εισέπραξα τους καινούργιους προδότες μου που ήρθε η ώρα να βγούνε. Δεν βλέπετε ρε τι σας λένε. Δεν ακούτε ρε τίποτα. Να του πει κάποιος τι πέτρε τώρα. Τόσο καιρό τι λέγες. Ομιλίες για ποιον έκανες. Σε ποια εργαλεία. Ποιον στήριζες. Ποιον υποστήριζες. Σε ποιο γραφείο είσαι. Έβγα έξω κοίτα τις ταμπέλες και τα κοντά στα δικό και μετά ξανά μπα. Και αν δεν σ' αρέσει σήκω και φύγε. Γιατί αυτό είναι αυτό. Αν θέλεις να φτιάξεις κάτι άλλο, σήκω και φύγε. Παραέβγαλε τα μιμίδια.
Ο Βασίλης δημιούργησε μιμίδια ως μιμίδι που είναι και δεν θα μπορούσε καλύτερα να αποδώσει ο Βασίλης την απόδοση, τον ορισμό του μιμιδίου ως καρκίνος που είναι. Είναι σαν να δηλώνει ο καρκίνος στη θέση του. Δεν τρέπεται λίγο. Και εσείς θα κάθεστε και συζητάμε ακόμα και μιλάτε για διάσπαση. Ακούστε, η διάσπαση είναι δία, το σπάσιμο του δία. Δηλαδή η διάσπαση είναι του Διός. Διάσπαση. Όποια διάσπαση είναι, είναι για καλό. Πρέπει λοιπόν, είπα, διασπαστείτε και φτιάχτε πολλά γραφεία. Διασπαστείτε. Δεν σας είπα τσακωθείτε και βάτε τα μάτια σας. Να συνεχίσω όμως. Έχετε επιτεθεί στους ανθρώπους της κεντρικής που προϋπήρχαν και δεν σας πήραξαν ποτέ. Και χτυπάτε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πολιτική βούληση ούτε πολιτική φιλοδοξία. Ο Ντάιμ δεν έχει πολιτική φιλοδοξία. Και είναι και κατηγορούμενος ο Ντάιμ. Φυσικά είναι ένας κατηγορούμενος που δεν έχει σχέση σαν το Σόρα. Το Σόρα κυνηγάνε να δέσουν. Τι ο άλλο να δέσουν. Βασίλη και Βίκη που δέσανε, τεχνικά τους δέσανε. Δεν θα τους δένανε για να φανεί σε εσάς. Όπως έγινε και τεχνικά από την ασφάλεια του Άργους. Πήγανε στο Άργο, στο Γιάννη τον Καλογερόπουλο, να ψάξουν στο σπίτι του, αν είμαι εγώ. Αυτό το καθεστώς που του έκανε πρόδωσε το Γιάννη. Γιατί το σπίτι του Γιάννη είναι μόνο του μέσα στο πουθενά, απέναντι από μια εκκλησία. Μεγάλη χάρη του Γιάννη. Και δεν υπάρχει θέμα εκεί πέρα. Σε ένα χωριό είναι. Τι να συζητήσουμε τώρα. Αλλά το καθεστώς το έκανε για να στερεοποιήσει το Γιάννη σε εσάς. Τεχνικές παλιές αυτές, δικές τους, βλάχικες με, αλλά εντάξει. Επιτεθήκατε λοιπόν σε ανθρώπους τα οποία δεν σας πειράξανε ποτέ και ήταν πάντα φαντάρις εκεί. Επιτεθήκατε στο Διαμαντόπουλο. Ποιος σας έκανε ο Διαμαντόπουλος? Με ψεύτικο πυροξύσιο. Όχι, το πυροξύσιο είναι αληθινό και είναι δικό μου. Εγώ το έχω δώσει. Και έχω δώσει κι άλλα που αν πρέπει και κάνουν κάτι αυτοί, θα δείτε και τα άλλα. Και θα εκτελέσουν. Θα άφηνα ποτέ όλο αυτό το γέννημα που το έχω φέρει από τόσο ψηλά στα χέρια του κάθε κερατά. Ε? Πάμε καπάλου. Επιτεθήκατε στον Αλεξάνδρ. Τι σας έκανε ο Αλεξάνδρ? Ο Αλεξάνδρ είναι πριν από όλους σας. Πριν από όλους σας. Έμπιστος μου. Μέχρι που θα μείνει έμπιστος? Να το δούμε, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να πω. Όλοι είστε εν δυνάμει πατριώτες, εν δυνάμει απελευθερωτές και πολεμιστές μου και εν δυνάμει προδότες. Πότε θα το κάνετε, από εσάς εξαρτάται. Αυτός ο πόλεμος αυτός είναι. Και όλη μου η ζωή έτσι είναι. Γιατί είναι επιλογή σας πότε θα το κάνετε. Δεν σας έχω βάλει κανένα όρκο μασονικό ότι αν δεν τηρήσεις τον όρκο θα σας πάρει το κεφάλι, όπως λέει αυτό, όπως λένε οι μασόνοι, ή το ξύφος που θα σου κάνει την καρδιά. Θες, αγόρι μου, να έρθεις μαζί μας? Έλα. Δεν θες, λεβέντη μου? Μπορείς να φύγεις. Πήγες να έρθεις στο γραφείο και μην μας βρίζεις κιόλας. Δεν υπάρχει λόγος. Και αν μας βρίζεις, πρέπει να βρεις κάτι που έκανα, που κάναμε. Είναι τόσο απλό. Άρα, ή δέχεσαι έτσι όπως είναι τα πράγματα για την απελευθέρωσή μας και έτσι όπως έχουν στηθεί, που έχεις τις αποδείξεις στα χέρια σου, ή σηκώνεσαι και φεύγεις. Σηκώνεσαι και φεύγεις, αδερφέ, και έχεις αργήσει. Αν δεν σε ενδιαφέρει εκεί μέσα, έχεις αργήσει. Πάμε λοιπόν στον Κώστα. Ο Κώστας ο Ανδρουλιδάκης δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα και τον διαχειρίστηκα τώρα που είναι αυτή η κρίση. Και πάντα έχω θεματοφύλακες, διατηρώντας τους ψήφους και έβαλα από την αρχή. Γιατί μου είπε κανείς στην αρχή ποιον θα βάλω? Ποιος είχε δικαίωμα να μου πει ποιον θα βάλω από την αρχή? Η Βίκη ή ο Βασίλης? Που κι αυτούς άμα ήθελα δεν τους έβαζα. Τι θα μου κάνανε? Αγαπητοί συνελληνές, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Βέβαια, άκουσα πολλά πράγματα. Δεν πρέπει να επεκταθώ και θα πικράνω πολλούς. Κάποιοι λέτε ποιο πουλάκι του πάει. Ακόμα και τώρα, μετά από τα μηνύματά μου, τα ηχητικά που τα λέτε ψεύτικα, και βεβαίως δεν είναι ψεύτικα, και μιλάω και σιγά, πολύ σιγά, γιατί δεν μπορώ να φωνάξω. Η φωνή μου έχει πολύ περίεργο μέταλλο και ακούγεται παντού. Εν τω μεταξύ, μένω ανάμεσα στο μαξί μου το Μέγαρο και στο Προεδρικό Μέγαρο, εκεί που η μπάτση δεν ψάχνει κανένα και είμαι μια χαρά. Πηγαίνω και κάθε δεύτερη τρίτη μέρα βόλτα στο βασιλικό κήπο, χαιρετάω και του αστυνομικού, καλημέρα μου λένε. Έχω αλλάξει και λίγο την όψη μου, όχι με πλαστική χειρουργική, οπότε με χαιρετάνε οι άνθρωποι, μια χαρά είμαι. Οπότε γι' αυτό δεν βγάζω και βίντεο, γιατί άμα θα βγάλω και βίντεο θα είμαι πρωτοσέλιδο στα κανάλια και τις εφημερίδες, θα τους δώσω τροφή. Τα ηχητικά είναι μια χαρά, αυτά είναι τα αληθινά, το πυροξούσιο είναι πολύ συγκεκριμένο και θέλω, όπως σας είπα και στο άλλο μου το ηχητικό, να δώσετε, να βγάλετε άτομα, 5 στην κάθε ειδικότητα,
να είναι στο φορέα παραπάνω για την κάθε ειδικότητα. Αντέχει ο φορέα μας, μια χαρά είναι. Και στην κεντρική τα ίδια. Και να έχετε τα μάτια σας 400 παντού, σε όλες μας τις υποθέσεις, σε όλες μας τις δράσεις. Και να πιάσετε δράση από την άλλη μέρα. Άρα λοιπόν, μην χτυπάτε άτομα. Εμένα εντωμεταξύ δεν μπορεί να με ενημερώσει κανένας. Ενημερώνομαι όπως πρέπει εγώ. Και τώρα, μιας και λέμε για ενημέρωση, όταν ήμουνα μαζί σας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν δίπλα μου, έτσι για να πιάσουμε λίγο και να το δείτε και λίγο πιο καλά. Σήμερα που σας έχουν για αυλή και σας λένε αυλή, αφού βλέπετε ένα μπαντιέρα, μια τέτοια μπαντιέρα, τέτοιες μπανιέρες, τη μια να λένε, δεν σας θυμίζει το Λαμπράκι κανένας από αυτούς, και τρεις δεν είναι ο ίδιος ο Λαμπράκης. Ο Λαμπράκης, ο Σόρας που έχει τα εργαλεία και έχει κάνει αυτό και κάνει εκείνο και χωρίς αυτόν και πάμε και έχει τον οργανισμό. Χωρίς εμένα υπήρχε Λαμπράκης. Χωρίς τα οικονομικά μου εργαλεία και χωρίς το Σόρα υπήρχε Λαμπράκης. Όχι. Όταν ο Λαμπράκης αποσκίστηκε, γιατί αποσκίστηκε, δεν αποσκίστηκε. Πολλά τα λεφτά, άρη, πολλά. Σκάσανε 5 βαρβάτη κυβερνήτη και του λένε εμείς είμαστε εδώ. Σκάνε και άλλοι 25 ευρώ και του λένε άστα τώρα εδώ μαζί μας. Ωραία. Και έπρεπε να επιλέξει. Και επέλεξε. Μετά την επιλογή του, σταμάτησε να μιλά για Σόρα και σταμάτησε να μιλά για εργαλεία. Πούντο. Τότε όμως, πολλοί άνθρωποι και πολλοί συνέλληνες που ήταν μαζί μας, επειδή είπατε άσχημα λόγια μεταξύ σας, ντρέπονται να επιστρέψουν. Και ξέρετε και κάτι, δεν είναι ουσία στα λόγια, ήταν προσωπικά τα λόγια. Τσακώθηκαν μεταξύ τους. Ποιος υποστηρίζει ποιον. Καλά κάνανε τα παιδιά. Αλλά αυτοί τώρα νιώθουν άσχημα να γυρίσουν για το προσωπικό κομμάτι που είπε κάποιος σε κάποιον. Εκεί πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη μεγαλοπρέπεια. Πρέπει να δούμε αν ο άλλος είναι εντελώς από την άλλη μεριά ή είπε λόγια τα οποία το έκανε πλανεμένος. Και βεβαίως υπάρχει πλάνη. Αλλά θα πω τούτου. Ρε παλικαριά, αυτοί οι τρεις που βλέπετε την ισορροπία τους, την κράτα κακό. Ο Βασίλης συχαίνεται το Γιάννη, ούτε να τον δει δεν θέλει. Και τη γυναίκα του συχαίνεται και μιλάει άσχημα για τον Γιάννη. Την ισορροπία ανάμεσα Βασίλη και Γιάννη έκανα εγώ. Ξέρετε πόσες φορές ο Βασίλης ήθελε να διαγράψει τον Γιάννη. Και είναι και παλιή γνωριμία αυτή. Ρε Καζαμία, ο Βασίλης δεν θέλει να σε βλέπει. Είχε ετοιμάσει μορφή και του είπε άντε φύγει από εδώ ρε. Ο Βασίλης και η Βίκη, όχι τόσο ο Γιάννης, για το Γιάννη τον ευρίζω και κάθε κατευθείαν στην άκρη του. Είχε άλλη πολιτική αυτό, συνάδελφος μπαγάσας. Αλλά ειδικά ο Βασίλης και η Βίκη που ήταν πιο κοντά μου. Θα πω ότι τους έβριζα. Αλλά δεν τους έβριζα για προσωπικό. Για κάποιες αποφάσεις που μου προτείνανε. Ο Καζαμίας πρέπει να φύγει, έχει πολύ στρατιωτικό μέσα του και μας κάνει ζημιά. Έχω ετοιμάσει μορφή, μου λέει: υπογράψε την. Άντε φύγει από εδώ, ρε Βασίλη. Άντε φύγει από εδώ, ρε Βασίλη. Και όχι μόνο για τον Καζαμία και για λάθος. Συνέλληνες. Και για πολλούς συνέλληνες. Και η Βίκη κάνει αυλές και κάνει αυτό η Βίκη. Πολλά πράγματα λοιπόν κρατούσα τη ισορροπία. Η Βίκη δεν θέλει να βλέπει ούτε το Γιάννη ούτε το Βασίλη. Έχει ένα κυπριακό δικό της Θεό. Που δεν ξέρει ούτε ποιος Θεός είναι. Ο Γιάννης δεν θέλει τον Βασίλη, δεν τον βλέπει. Αλλά ο Γιάννης κάνει δουλειά του. Ο Γιάννης έρχεται, είναι πιο παλιός στα κόλπα. Ο Γιάννης τους βασάνει σε όλους, άμα το θέλετε. Γιάννη, έχω στοιχεία αυτά που δεν ξέρεις ότι ξέρω. Για όλους σας έχω. Βεβαίως έχετε υπογράψει με το καθεστώς. Αλλά τι σημασία έχει. Το θέμα είναι τι κάνετε για το καθεστώς. Κάνετε οτιδήποτε. Ακριβώς αυτό που θέλει το καθεστώς. Όλο αυτό τον καιρό δεν έχετε κάνει τίποτα για τον αγώνα για την Ελλήνων Συνέλευση. Κάνατε όλοι σας πώς θα με στείλετε στο διάλογο γιατί αυτή την εντολή είχατε. Ωραία. Να σας εξηγήσω αλλιώς συνέλληνες να το καταλάβετε. Να τελειώσω το πρώτο, συγγνώμη. Άρα λοιπόν δεν γίνεται να μου πει εμένα κανένας. Ούτε εσάς να σας πει. Θέλετε χαρτιά. Τα χαρτιά είναι μπροστά σας. Πηγαίνετε να αλλάξουν καταστατικό. Όλα αυτά που λέγανε τόσο καιρό είναι όλες οι αποδείξεις που έχετε μπροστά σας. Αυλή δεν έχει κανένας. Πολλά παιδιά πλανεμένα έχουν ξεκινήσει με όλο αυτό που είμαι και όλο αυτό που κάνω. Και σύμφωνα οι αγωνιστές είναι μαζί μας. Κάθε αγωνιστής, κάθε πολεμιστής, κάθε άνθρωπος που δεν θα είναι από την αρχή όπως είμαι εγώ. Έχω γιατί είμαι ο ίδιος από την αρχή και έχω τα ίδια πράγματα. Τα ίδια από την αρχή. Το καταστατικό μας μέχρι την απελευθέρωσή μας. Στην απελευθέρωσή μας, πολύ συγκεκριμένα, θα μπει η πολιτεία στη βάση. Έχουμε πολλά προβλήματα να λύσουμε, τα οποία δεν πρέπει να είναι μεταξύ μας. Σήμερα λοιπόν υπάρχει θέμα ανάμεσα Βασίλη, Βίκη και Γιάννη με μένα. Ωραία. Ακούστε το μήνυμά μου.
Φεύγω εγώ από τη μέση, δεν έχετε τίποτα από αυτά. Το καθεστώς αυτό το ξέρει. Είμαι εγώ στη μέση τώρα, πολεμάω μαζί σας και το καθεστώς σας πιέζει να μην εισπραχτούν τα 600, να μην εισπραχτούν τα 2-3, να μην ανοιχτούν οι λογαριασμοί, να μην γίνει τίποτα. Έχω διαταγές στα χέρια μου και δεν εκτελούνται. Να το καθαρίσουμε αλλιώς λοιπόν. Το καθεστώς ξέρει ποια είναι η αιτία του κακού και αν τσακίσει τον πρόεδρο, όλο αυτό που βλέπετε δεν υπάρχει. Βάλτε κάτω τα χαρτιά σας να δείτε. Αν υποθέσουμε ότι με σκοτώνουν αύριο, ναι. Τι θα έχει τα 600 που τα βάλα, ναι. Θα σου πούνε τα πήρε πίσω. Μαλά και θα σου πούνε ότι γουστάρουν. Δεν θα στα δώσουν. Τι θα κάνει. Θα πα στον Καναδά να του πολεμήσει. Τι θα κάνει. Ωραία, δεν θα σου ανοίξουν τα παγκόσμια ταμεία. Τι θα κάνει. Έχετε δύναμη, φαίνεστε για δυνατοί, οργανωμένοι και να εκτελέσετε εντάλματα διεθνή και να εκτελέσετε συνθήκε. Ποιο είναι αυτό που θα εκτελέσει σε μια παγκόσμια κοινωνία. Για βρίστε με έναν. Ποιο θα εκτελέσει. Ποιο θα κάτσει με το τέλο. Πού είναι η διαγωγή που έχει δείξει. Ποιο είναι. Ποιο θα είναι αυτό μόνο. Θα πάει τον ανθρωπάκο εκεί να πάει στην Αμερική να ζητήσει. Αμνιούσε τον Τραμπ. Θα τον κεράσει σαμπάνια, θα τον πει κανένα μαλακιά, θα σηκωθεί να φύγει. Και άμα του ζαλίσει και τα παπάρια να πούμε, θα τον του ρίξει το ένα αεροπλάνο στον αέρα. Καλά, τι διάλογο καταλαβαίνετε. Ότι είναι απλά τα πράγματα. Το καθεστώ ξέρει τι πολεμάει. Γκρεμίζει το ζώρα, γκρεμίζει όλο αυτό που έχω φτιάξει. Γκρεμίζει το ζώρα, γκρεμίστε κιόλα. Δεν υπάρχεται. Βάλτε τα κάτω τα κουκιά να τα δείτε. Δεν είναι τυχαία που κάθομαι. Και κάθομαι σε τόσο στενερές θέσεις. Και κάθομαι με τέτοια διαδικασία και με τέτοιο πείσμα. Αν ήταν αλλιώς, για φέρτε μένα να του υπογράψω να σηκωθώ να φύγω. Άλλωστε είπα, θα πάρω την Ελλάδα να τη δώσω στους Έλληνες και θα φύγω. Δεν θα φύγω να πάω πουθενά, ούτε θα πεθάνω. Έχω ένα πλανήτη ολόκληρο. Συνελληνές μου ακούστε. Οι πλανεμένοι να γυρίσουν γρήγορα πίσω. Καζαμία, σταμάτα να λες όλες αυτές τις αηδίες. Εσύ ειδικά, Καζαμία, και άλλοι συνέλληνες χρωστάτε ζωή στην Ελληνοσυνέλευση. Σταμάτα να κάνεις, είσαι τέτοιο παλικάρι και μπορεί να δώσεις έναν τεράστιο αγώνα για την Ελλάδα. Σε έχω διορίσει εγώ με ευθύνη μου στην Θεσσαλία και κάθεσαι και κάνεις όλες αυτές τις αηδίες που δεν ήθελα να σε δει κανένας τους. Η Θεσσαλονίκη να δώσει τη διαγωγή της. Όλες οι κεντρικές να συστρατευτούν όλες. Ο Πάνος ο Σόζος και όλη αυτή η αυλή, ο Πάνος ο Σόζος και η Βίκη Σόζου είναι αγωνιστές από την αρχή τα παιδιά. Δεν μπορείτε να έχετε φιλίες εσείς. Είναι πολύ συγκεκριμένα και η απόφαση μου είναι πολύ συγκεκριμένη και είναι δικιά μου και Βίκη και Πάνο και όλα τα παιδιά. Και όλα τα παιδιά τα πλανεμένα. Γυρίστε στις θέσεις σας γιατί έχουμε αγώνα. Η Βίκη Χαραλάμπους δεν υπάρχει στην Ελληνοσυνέλευση. Ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος δεν υπάρχει. Ο Γιάννης ο Καλογερόπουλος θα φύγει και από την περιφέρεια του Άργους. Να μαζευτούν τα χαρτιά να φύγει από την περιφέρεια του Άργους. Άνθρωπος ο οποίος έκανε τον αγώνα του πολλά χρόνια και στο τέλος τα γύρισε ακριβώς όπως ο Λαμπράκης και ακριβώς όπως ο ένας πράκτορας και ακριβώς κάνοντας καθεστωτικές διαδικασίες απέναντι σε μένα και στην Ελληνοσυνέλευση. Πρέπει να φύγει όσο πιο μακριά γίνεται. Αυτό που τους σώζει και τους τρεις. Δεν ξανασηκώνετε τηλέφωνο και τους παίρνετε και τα τηλέφωνα που έχω πληρώσει. Όχι του Γιάννη δεν το έχω πληρώσει. Τον άλλον δύο. Τους παίρνετε τα πάντα. Ό,τι λεφτά έχουν δώσει συνέλληνες στην κεντρική, να ενημερώσετε τα παιδιά μέσα. Να ενημερωθούν τα χαρτιά όλα. Να ενημερωθούν όλα τα έγγραφα, όλες οι υποθέσεις. Ο πρόεδρος έχει δικαστικές υποθέσεις. Ναι, τον πρόεδρο κυνηγάνε. Και κάθε δικαστήριο τώρα. Που γίνεται, έχει μια μεγάλη τεράστια σημασία για όλο τον ελληνισμό. Όπως για το δικαστήριο που μου κάνουν, για παράδειγμα, ότι με κατηγορούν ότι για τους ανάπηρους, για την αλλαγή φύλου, ότι θρησκεία και εθνικής καταγωγής. Θα το διαβάσετε, θα το δείτε, θα σας ενημερώσει η κεντρική, η περιφέρεια. Έτσι λοιπόν πρέπει να καταλάβετε ως εξής. Οι δικαστικές αυτές κατηγορίες στον πρόεδρο θα πάνε. Πού θα πάνε. Γιατί τον πρόεδρο θέλουν και τον πρόεδρο κυνηγάνε. Τον πρόεδρο για εσάς, Αρτέμις ώρα για όλους σας. Αν θέλετε να είστε πρόεδροι, έχετε τόσα γραφεία, είστε πρόεδροι. Τη δικιά μου τη θέση, όχι δεν τη δίνω. Όχι δεν τη δίνω, σας τη δίνω. Φέρτε μου έναν έτσι όπως πρέπει να τη δώσω, Λεβέντη μου. Γιατί εγώ όταν θα φύγω από εδώ, θα πρέπει να βρεθεί και να αναγνωριστεί αυτός που θα τη δώσω. Ελάτε να την πάρετε. Γιατί δεν έχω θέση. Όταν πάω σε γραφείο άλλο,
Εγώ κάθομαι απ' έξω, ενώ οι συνέλληνες μου λένε κάτι στο γραφείο. Όχι, όχι, κάθομαι απ' έξω. Η Βίκη και ο Βασίλης πάνε στα γραφεία, εγώ κάθομαι απ' έξω. Δεν έχω θέματα προεδρίας. Ούτε κανείς θέλει τη θέση μου. Για να πάρεις τη θέση μου πρέπει να πάρεις όλα αυτά που έχω, να φορέσεις τα παπούτσια μου, να μην πάρεις μόνο αυτές τις υποθέσεις που είναι κατηγορηματικές και με κατηγορούν, να πάρεις και όλα αυτά που έχω στο κεφάλι μου, αλλά να κάνεις και όλα αυτά που κάνω. Γιατί αυτά που κάνω είναι μόνο το 1/12 που εσείς βλέπετε και δεν τα βλέπετε κιόλας. Αυτό που έχετε να κάνετε στον υλικό κόσμο, ιδιαίτερα εδώ στη γη και σήμερα, σε αυτό που βλέπετε με τα μάτια σας, είναι να συστρατευτείτε όλοι να πάρουμε την Ελλάδα. Όλα τα άλλα που δεν μπορείτε και δεν τα βλέπετε δεν είναι τυχαίο. Ούτε τυχαία φτάσανε μέχρι εδώ. Είσαι αυτό που πολεμάει το παγκόσμιο καθεστώς. Όλες οι οργανώσεις, όλες οι μικροσκοπικές, όλες οι θρησκείες του πλανήτη σε κυνηγάνε τώρα. Όλοι οι δαίμονες, όλοι οι διαόλοι, όλα τα κερατόπεδα είναι απάνω σου. Βάζουν τους ανθρώπους τους και ό,τι έχουν στη γη για να σε πολεμήσουν. Έχεις πει αυτά που δεν νοείται ποτέ να τα έχει πει άνθρωπος. Δεν έχει νοηθεί ποτέ τα προηγούμενα χρόνια να τα πούνε. Και τα έχεις πει και τα έχεις κάνει πράξη, έργο. Και κάθεσαι τώρα να συζητήσετε ανάμεσα σε ένα Βασίλη, μια Βίκη. Λοιπόν, θα σας το πω. Βίκη, Βασίλης και Γιάννης, για την Ελλήνων Συνέλευση και για τον Αρτέμητος Ωρα δεν υπάρχει. Όποιος θέλει από εδώ και στο εξής να πάει μαζί τους, να δηλώσει τώρα. Ακούστε το καλά για να τελειώνουμε με όλες αυτές τις ιστορίες. Γιατί αυτό πρέπει να τελειώσει γρήγορα και να πάρετε φωτιά. Όποιος θέλει να πάει μαζί τους, να πάει. Δεν θα ξαναμιλήσετε για ΣΟΑ. Δεν θα ξαναμιλήσετε για Παγκόσμιο Ταμείο. Δεν θα ξαναμιλήσετε για στο Παγκόσμιο Ταμείο. Έχω βάλει εγώ τις εγγυήσεις. Καλά. Έχεις Παγκόσμια Ταμεία. Εντάξει. Καλά που δεν τα ξέρεις. Ναι. Ούτε μαζί τα πληρώσαμε, ούτε μαζί το στήσαμε. Έξω. Για να έρθω εδώ να φτιάξω τους Δήμους. Αλλά τα Παγκόσμια Ταμεία είναι εγγυημένα από μένα και σε οργανισμούς. Έχω βάλει τις εγγυήσεις. Αλλιώς λεφτά δεν κατεβαίνουν. Μόνο με εγγυήσεις. Όπως και να έχει όμως, όποιος γουστάρει την πολιτική και το μανιφέστο, όποιο και αν είναι αυτό και δεν με νοιάζει γιατί δεν υπάρχει, έξω από την Ελλήνων Συνέλευση να φύγει αύριο το πρωί. Να πάει με Βίκη, Βασίλη και Γιάννη να κάνουν ό,τι στο διάλογο. Χωρίς να ξαναμιλήσουν για μας. Ούτε εμείς θα ξαναμιλήσουμε για αυτούς. Να σηκωθούν, να φύγουν και να ξεκινήσουν καινούργια πολιτική γραμμή. Ελλήνων Συνέλευση με όλα αυτά απαγορεύεται να έχουν και να ξαναμιλήσει κανένας. Και όσοι δηλώσουν, θέλω να δηλώσουν στην κεντρική, όσοι παρετούνται και δεν θέλουν να είναι μαζί μας και θέλουν να πάνε με αυτά τα 30 παιδιά, να πάνε όπου θέλουν, να μας δώσουν και τα ονόματά τους και αν έχουν κάνει εξώδικο οπουδήποτε, να ακυρώσω και το εξώδικό τους. Ότι δεν δέχομαι χρήματα από εκεί, δεν είμαι στην εγγύησή τους. Να το κάνουν τώρα, σε αντίθετη περίπτωση, να βουλώσετε τα στόματά σας, να γράψετε, να γράψετε δημόσια, να γράψετε δημόσια προς όλους τους συνέλληνες σας, όχι σε μένα, γιατί εγώ δεν σας παρεξηγώ ακόμα και τους πλανεμένους, να γράψετε όλοι σας, όλοι μαζί στον αγώνα και όλοι μαζί για μια Ελλάδα, όλοι μαζί τα αδέρφια, και τα αδέρφια τσακώνονται, δεν πειράζει, ωραία, σε όλα τα σπίτια σκοτώνονται τα αδέρφια, διαφωνούν για χιλιάδες πράγματα, και να προχωρήσετε όλοι μαζί χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα και τώρα να δώσετε όλοι τεράστια δύναμη και δυναμική παντού, σε όλα τα στάδια, ομιλίες παντού, να κάνετε οργανώσεις, να κάνετε ομιλίες στους δρόμους όπως κάνατε τον Οκτώβριο στην Αθήνα. Καταλάβατε συνέλληνες, όποιος δεν γουστάρει αύριο το πρωί να σηκωθεί και να φύγει και να μην είναι μέσα στα γραφεία μας ούτε στους συνέλληνές μας, και όποιος είναι πρόεδρος γραφείου ή είναι σε διοικητικό συμβούλιο και θέλει να πάει με αυτά τα τρία παιδιά τα οποία είναι προδότες για εμένα και για την Ελλήνων Συνέλευση, άμα για εσάς δεν είναι, πηγαίνετε, πάρτε το σπίτι, κάντε ό,τι θέλετε, ταΐστε τους, ανοίχτε γραφεία, ανοίχτε πολιτικό φορέα, ό,τι θέλετε. Τώρα ξεκουμπίζεστε. Σε αντίθετη περίπτωση, κάθιστε και να κερδίσετε τους 6 μήνες που έχετε χάσει. Τους 6 μήνες που έχετε χάσει είναι νευραλγικοί. Υπάρχουν οδηγίες τι θα κάνετε ακριβώς και μέχρι που θα φτάσει. Και υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν με όλους εσάς. Οι ορκισμένοι μου να θυμηθούν τον όρκο. Όποιος ορκισμένος δεν γουστάρει να είναι ορκισμένος και να είναι στην Ελλήνων Συνέλευση, θα γίνει να δηλώσει το όνομά του και θα γίνει μια τελετή. Έτσι να την πω τελετή, γιατί τελετή είναι. Η ορκομοσία δεν είναι τελετή, είναι δρόμενο. Αλλά ο εξορκισμός ας είναι τελετή σαν τις δικές τους. Εξορκισμός σημαίνει έξω από τον όρκο μου.
και θα βγει ένα κείμενο που θα λέει «Εγώ ο τάδε που δεν είμαι Έλληνας», γιατί ο Όρκος σε ορίζει ως Έλληνα με στα Ελλάνια πρωτόκολλα, σε συμπατική μνήμη και νόηση για όλη την απελευθέρωση και την πατρόα ουσία σου. Αλλά επειδή δεν γουστάρεις να είσαι ορκισμένος και επειδή δεν καταλαβαίνεις τι νους είναι Όρκος, έβγαλα τον Όρκο στην πρώτη προδοσία για να εκτελεστεί τώρα. Θα κάτσω τώρα ακόμα να συζητήσω με τον κάθε παπάρα που θέλει να προδώσει και θα συζητήσω εγώ ποιοι είστε, ποιοι. Ωραία, εσείς ξέρετε ποιοι είστε και πάρτε θέση. Εγώ έχω πάρει και δεν αλλάζω. Όποιος θέλει να είναι μαζί μου, έχει καλώς. Όποιος δεν θέλει να είναι απέναντί μου, κάτσε απέναντί μου. Ή κάτσε πολύ πίσω μου να μην σε βλέπω. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Άρα λοιπόν να βγει και μια τελετή εξορκισμού που θα λέει «Εγώ δεν είμαι Έλληνας και δεν γουστάρω και δεν θέλω να προστατεύω τους συνελληνές μου. Δεν γουστάρω τα λιάνια πρωτόκολλα και έχω τα αποστατικά». Γυρίστε τον Όρκο ανάποδα να τον πει ο κάθε κερατάς και να πάει εκεί που θέλει και να κάνει αυτά που έκανε πριν από μένα και πριν την Αγίου Συνέλευση. Και να πάρει ό,τι όπλα του δώσει ο Βασίλης με τον ορυκτό πλούτο. Να πάρει το τιμούρι του τη Καμένη, να πάρει η άλλη το ελαφρό το μυαλό τη και ο Καλογερόπουλος. Άντε να μην πω, ντρέπομαι ρε πουστίδες να με κάνετε να μιλάω έτσι. Ντρέπομαι να με κάνετε να μιλάω έτσι. Πώς καταντήσατε έτσι ρε παλιό παιδά. Φάγατε πιάτε μαζί μου. Σας εμπιστεύτηκα, σας έδωσα το χρόνο μου. Σας έμαθα τόσα πράγματα. Πώς διάλο γίνατε έτσι ρε. Πώς διάλο γίνατε έτσι ρε. Και τώρα κάθεστε και μιλάτε στους συνέλληνες μας και λέτε ότι μαλακία θέλετε. Και δι' για μένα ρε. Ρε η ζωή σας ήμουνα ρε. Πριν δεν ήσασταν τίποτα. Ρε Βασίλη, μια πτώχευση είχες 3 εκατομμύρια και την είσαι χρειώσει το γιο σου. Τίποτα δεν είχες. Σε έμαθα να φτιάνεις και νερό, να πούμε ασημόνερο και χρυσόνερο και πουλάς και κανένα νερό και κάνεις το μάγκα. Και κάθεσαι δίπλα μου και λες ότι μαλακία θέλεις για μένα. Ωραία Καλογερόπουλε. Γύρισες όλη την Ελλάδα. Σ' αξίωσα παντού, έχω κάνει ομιλίες μαζί σου. Έφαγα, ήρθα σπίτι σου. Ήσουν στο στενό μου περιβάλλον. Τι είναι αυτά που κάνεις, ρε Πούστη ψηλή. Δεν ντρέπεσαι. Γιατί να ντρέπεσαι. Έχεις κόψει ζυμούθιο. Εσύ ρε Βίκη, τι διάλογο κάνεις. Τι είναι αυτά που λες και κάνεις. Αν δώσω τον Λιάβρο να βγάλουν αυτά τα ηχητικά που έχουν οι συνέλληνές μου, θα γίνεται ξεφτύλα. Όμως θα γίνουμε κι εμείς. Έτσι θα χάσουμε δύναμη. Και επειδή δεν θέλουμε να χάνουμε δύναμη, σας λέμε: καθίστε πίσω και άντε στο διάολο από εκεί. Μην ξαναμιλήσετε με κανένα συνέλληνα. Η διαταγή είναι συγκεκριμένη. Όποιος συνέλληνας θέλει να είναι μαζί του, να σηκωθεί και να φύγει. Και να γίνει και τελετή εξορκισμού. Και όποιος ορκισμένος δεν θέλει να είναι ορκισμένος, να μην τηρεί αυτά που έχει. Αυτά που έχει ορκιστεί, να σηκωθεί να φύγει σε μια τελετή. Δεν είναι Έλληνας και δεν έχει τίποτα. Και πάει με τους άλλους. Έτσι, έχω πει από την αρχή ότι θα είμαστε ή μαζί μας ή απέναντί μας. Άντε, δεν έπαιρνα πράγματα στα θέσεις τους. Να μην ενοχλείτε τους συνελληνές μου να κάνω τη στραβωμάρα μας. Καθόμαστε τώρα και ασχολούμαστε με εσάς 6 μήνες. Δεν γαμηθείτε 6 μήνες, ασχολούμαστε με εσάς. Η Κύπρος. Τα αδέρφια μου στην Κύπρο που έχω ακουνιστεί αρκετά και πάρα πολύ και πολύ τους εκτιμώ και τους σέβομαι και έχουν άπειρο σεβασμό. Υπάρχουν πραγματικά άξια παιδιά στην Κύπρο. Ξεχάστε τη Χαραλάμπου στην Κύπρο. Μέχρι τώρα η Χαραλάμπου στην Κύπρο, σ' όλη και καλά, κάτι έφτιανε. Μια τρύπα στο νερό έκανε. Υπάρχει ο φορέας στην Κύπρο. Έχει ανοιχτεί ο φορέας, ο ελληνικός φορέας, ο ελληνικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης Κύπρου. Βέβαια, τι να πω, τρεις φορές τη χάλασε. Φτιάξαμε το φορέα στην Κύπρο. Στην Κύπρο, βέβαια, βασανίστηκα. Βασανίστηκα για το λόγο ότι ενώ φτιάξαμε τη διακήρυξη και τα πράγματα όλα τα είχαμε έτοιμα για να φτιάξουμε το φορέα. Η Βίκη Χαραλάμπους ως Κύπρια, που αγαπάει και τη χώρα της, την πατρίδα της, τα βάλε μια κοπέλα η οποία μας έδωσε 2 ακίνητα. Μας έδινε η γυναίκα 2 ακίνητα και είχε και 2.000 υπογραφές να ανοίξουμε το φορέα. Ανοίγει το στόμα της η Βίκη, η οποία πρώτα ανοίγει το στόμα και μετά σκέφτεται. Η Βίκη χρειάζεται οδηγό. Αν είσαι κάποιος να την οδηγήσει τη Βίκη, η Βίκη μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Εάν δεν έχεις να οδηγήσεις τη Βίκη, η Βίκη μόνη της δεν φαντάζει τι μπορεί να κάνει. Πρέπει κάπου να την οδηγείς. Εκτός είναι κάτι ασήμαντο. Σε τέτοια σοβαρά θέματα η Βίκη χρειάζεται οδηγό. Μόλις φύγει ο οδηγός από κοντά της, θα κάνει ό,τι φανταστείς. Αλλά και με οδηγό, αυτό που έχω να πω είναι ότι πραγματικά την έχω βρήσει άπειρες φορές, γι' αυτό μου κρατάει κακία. Αλλά δεν την έχω βρήσει ποτέ και κανέναν δεν έχω βρήσει ή δεν του έχω μιλήσει αυστηρά σε προσωπικό επίπεδο. Δεν έχω προσωπικά με κανέναν. Ούτε με τον Γιάννη, ούτε με τον Βασίλη, ούτε με τη Βίκη. Προσωπικά δεν έχω τίποτα. Ούτε φίλος πιάνομαι, ούτε τίποτα. Ότι σε επέλεξα για να κάνεις συγκεκριμένη δουλειά και σε επέλεξα, είχα το σκοπό μου, ήξερα το μυαλό σου, ήξερα τις ικανότητες του καθενός μου. Εδώ είναι ένα μεγάλο κομμάτι που πρέπει να το καταλάβετε. Δεν είμαι εγώ φιλαράκος με κανέναν. Δεν έχω τέτοια κολλήματα. Δεν έχω τέτοια θέματα. Γι' αυτό οι άλλοι με φοβούνται. Εκτελεστή με λένε. Δεν έκανες αυτό που πρέπει.
Δεν υπάρχει. Αδερφός μου να είσαι, γυναίκα μου να είσαι, μάνα μου να είσαι. Τελείωσες. Τι γίνεται. Αφού με πρόδωσες, τι να σε κρατήσω. Δεν έχω πάθει ρε παιδιά. Τα πάθη σας πήδηξανε σήμερα. Με κεράτωσε αλλά την αγαπάω, δεν πειράζει, άστηνε λίγο. Με πρόδωσε αλλά είναι αδερφός μου, μου έκανε αυτό. Βέβαια η προδοσία να στέκεται, όχι να λέτε μεταξύ σας τώρα προδοσίες. Αυτό που συμβαίνει 6 μήνες είναι οι αποδείξεις στα χέρια σας. Συν χιλιάδες συνέλληνες έχουν αποδείξει το τι λένε αυτά τα πράγματα. Γιατί πράγματα, περί πράγματα πρόκειται. Έτσι λοιπόν η δίκη στην Κύπρο. Όταν μια γυναίκα μας έδωσε διακίνητα και στην Πάφο και αλλού. Σαφώς η γυναίκα χρώσταγε ο άντρας της. Πήγε μπροστά στο παιδί της και βγάνει μία γλώσσα και θα μας κάνεις κακό και πρέπει να φύγεις και ήταν η κόρη της δίπλα. Ντροπιάστηκε η γυναίκα. Βέβαια αυτό μιλάει σε ένα πλανήτη που χρωστάει όλος μαζί και σε μια Ελλάδα που χρωστάει όλοι μαζί και η εταιρεία της φυγής χρωστάει και όλοι χρωστάμε. Με παίρνει, εγώ δεν μαζεύω, τι λέω, δεν μαζεύεις υπογραφές. Δεν μαζεύω, μου λέει γιατί χαραλάμπους, έτσι αυτό. Όταν το έμαθα, φρικάρα. Την παίρνω τηλέφωνο, τη λέω καλά, ρε κοπέλα μου, τι έκανες. Μα γιατί μου λέει χρωστάει, μα τι χρωστάει, εμείς τι κάνουμε, κάνουμε διαλογή να πούμε ποιος χρωστάει στις τράπεζες, ποιος χρωστάει. Κάνεις πλάκα ρε κοπέλα μου, της λέω. Και ποιος δεν χρωστάει, και ο άντρας της χρωστάει. Μα και αυτή είναι χρωστά, γιατί σε πειράζει. Εμείς μαζεύουμε τώρα τους καθαρούς να κάνουμε τράπεζα, είμαστε εμείς. Και το παίρνει μπροστά στην κοπέλα, μπροστά στην κορή της. Γιατί δεν προσβάλλεις τη γυναίκα. Μα τι σου δίνει, εμείς μαζεύουμε τα πάντα. Η Βίκη κάνει διαλογή. Τι διαλογή κάνει. Επειδή κάνει διαλογή η Βίκη και δεν αντέχει το μεγάλο και αντέχει την αυλή της, έχει μείνει τόσο μικρή η Κύπρος και την έχει λιώσει. Ενώ η Κύπρος έχει αγωνιστικά παιδιά και καλά παιδιά. Όποιος θέλει τη Βίκη για φίλη τη, για φίλο του, την πάρει. Στην οργάνωση αυτή, στο φορέα, να τη βγάλει γρήγορα γιατί κάνει άσχημα πραγματάκια. Εμένα προσωπικά δεν μου κάνει. Όλα αυτά που έχουν γίνει δεν μου κάνει. Στο πολιτικό κομμάτι η Βίκη στερεί πάρα πολύ. Στο να είναι τεχνικό κομμάτι και τη στιγμή να κάνει κάτι είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που θα κάνει και είναι υπεύθυνο σε αυτό που θα κάνει. Να καταστρατηγήσει, να βάλει, θα βάλει με το δικό της μυαλό το οποίο δεν έχω, έχω άποψη πολύ συγκεκριμένη γι' αυτό. Για το λόγο αυτό, για να συνοψίσουμε, το πυροξούσιο πραγματικό. Ο Ντάιμοντ θα κάνει συγκεκριμένη δουλειά και είναι ο καλύτερος. Άλλωστε τον Ντάιμοντ, τον Αντώνη Διαμαντόπουλο, όταν τελειώσουμε, δεν υπάρχει καλύτερος με επιτελεία δικά του να ελέγξει τη χώρα. Δεν υπάρχει κανένας καλύτερος για να βρει τι έχει γίνει και για να στήσει το μηχανισμό και να στηρίξει, αν το θέλετε, τώρα αυτές τις ώρες, πρέπει να στηριχτούν τα 600. Υπάρχουν δικαστήρια για τα 600, υπάρχουν δικαστήρια για τα παγκόσμια ταμεία, μας κάνουν δικαστήρια και το πάνε όμορφα. Ο Αντώνης ο Διαμαντόπουλος και μαζί με συνέλληνες πρέπει να καθίσετε και να στηρίξετε όλα τα οικονομικά εργαλεία μέχρι το τέλος και όλο τον αγώνα. Ο Διαμαντόπουλος δεν έχει πολιτικό λόγο και δεν θέλουμε να έχει. Ο Διαμαντόπουλος είναι ένας μηχανισμός πολύ συγκεκριμένος εκεί που τον έχω βάλει. Ο Κώστας Ανδρουλιδάκης και ο Γιάννης ο Αλεξάνδρης δεν ασχολήθηκαν ποτέ τα παιδιά με την πολιτική. Κάτσαν εκεί, είναι αγωνιστές, είναι έμπιστοι, τον καλό του λόγο πάντα θα τον πούνε και μέχρι εκεί. Και φυσικά είναι μέχρι το τέλος μαζί μου. Έτσι δει, θα το δούμε. Αλλά μέχρι τώρα αυτούς τους έμπιστους, αυτούς εμπιστεύουμε, αυτούς έβαλα. Τη Γεωργία ουσιαστικά τους έβαλα από την αρχή. Την Γιωργοσοπούλου την Αθανασία. Η Γιωργοσοπούλου η Αθανασία ενδεχομένως να έχει επηρεαστεί από τη Βίκη. Ενδεχομένως η Βίκη να έχει κάνει και κάτι για κάποιο άσχημο όσον αφορά με καναχνήσω υπογραφής με τη Γιωργοσοπούλου. Να βοηθήσουμε τη Γιωργοσοπούλου. Η Γιωργοσοπούλου είναι ένα παλικάρι θα πω στον αγώνα αυτό και θα πρέπει να τη στηρίξουμε τη Γιωργοσοπούλου. Σαφώς επειδή έχει και πάρα πολλές δουλειές και, είναι, και έχει αναλάβει και υποθέσεις των πολιτών, γι' αυτό στον πολιτικό φορέα να βάλει άλλους 5 συμβούλους να είναι παντού τα μάτια μας και να τρέχουμε. Βάλει άλλους 5 συμβούλους, προτείνεται 5 άτομα, δεν μπορεί να είναι μόνη της, τι να κάνει μόνη της. Άλλα 5 άτομα. Και στην κεντρική άλλα 5. Και στην κεντρική άλλα 5 σε κάθε ειδικότητα. Ταμείες, ιστορίες, τα πάντα. Ένα τέλειο σύστημα. Όλοι εμείς είμαστε. Και ο φορέας και η κεντρική τα ίδια πρόσωπα είναι. Και εμείς είμαστε όλοι. Αυτά είχα να πω. Αγαπητοί μου συνέλληνες, ξεκαθαρίζει όλο το τοπίο. Όποιος θέλει αύριο δηλώνει το όνομά του, φεύγει και από τον όργο και σηκώνεται και φεύγει. Τίποτα. Μια χαρά. Φεύγει και πάνε και ανοίγουν με τον Καλογερόπουλο, με τον Βασίλη, με τη Βίκη, ό,τι θέλουν. Αυτοί οι τρεις είναι φευγάτοι. Οτιδήποτε άλλο εκεί μέσα δεν ξέρω τι λέτε.
Αυτοί οι τρεις μπαίνουν μόνο για να ξεκαθαρίσουν ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα και ό,τι πρόβλημα υπάρχει όσον αφορά χαρτιά και διαδικασία. Θα πρέπει αυτοί, οι δύο δηλαδή, ο Γιάννης, οι δύο πρέπει να τρέχει στην καινούργια διοίκηση, να δίνει τα έγγραφα, να στηρίζουμε τα συμφέροντά μας, τα δικαιώματά μας και τον αγώνα μας. Εάν δεν το κάνουν, θα έχουν άλλα θέματα. Ξαναλέω, πληροξούσιο η Βίκη. Και κανένας δεν έχει πληροξούσιο για να αλλάξει καταστατικό, για να αλλάξει καμιά διαδικασία, για να κάνει συνέδριο, για να κάνει τίποτα. Έχει μόνο για το νομικό και το λογιστικό κομμάτι. Ό,τι έχει πει και ό,τι υπάρχει, να καταθέσει το χάρτη για να πάει για έλεγχο, για να πάμε σε τέτοια θέματα. Μόνο για νομικές και λογιστικές υποθέσεις. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Όλα αυτά που λέγανε που είναι καταγεγραμμένα και έχουν καταγράψει χιλιάδες συνέλληνες, όλες αυτές τις γελιότητες που έχουν πει, αλλά και τον αγώνα που έχουν κάνει εις βάρος μου, εις βάρος του φορέα, εις βάρος των συνελλήνων, εις βάρος του σχεδίου, του στόχου και του σκοπού, είναι καταγεγραμμένα. Έχουν ένα καιρό να απολογηθούν για χιλιάδες πράγματα. Εσείς ρε συνέλληνες, πώς το καταλαβαίνετε όταν στον ανακριτή Γιάννης Καλογερόπουλος, Βίκη και Βασίλης δηλώνουν ότι πλανεύτηκαν από εμένα και αυτοί δεν έχουν τίποτα και απλά πλανεύτηκαν τόσα χρόνια από μένα. Εσείς ρε συνέλληνες, είστε πλανεμένοι από μένα. Ξέρεις τι είναι στην κεντρική σου τα άτομα να πούνε στον ανακριτή και δεν ξέρω τι χαρτιά έχουν καταθέσει για μένα. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη, δεν ξέρω τι έχουν καταθέσει και δεν ξέρω και τι χαρτιά θα κρύψουν. Γιατί η δίκη μιλάει με πολλές μου πηγές. Αλλά αυτό θα το μάθουμε. Θα έρθει η ώρα. Όλα φαίνονται. Πέστε μου ρε συνέλληνες που μιλάτε για προδοσία και θέλετε και στοιχεία. Σας λέω. Εκτός από τα χαρτιά που έχουν υπογράψει, γιατί ένα χαρτί είναι στον ανακριτή. Άρα αν υπογράψεις με ένα καθεστώς που θα έρθει μια σκιά να σου πει υπογράψεις αυτό το χαρτί, σταματάς να κάνεις αυτό, 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 γκρεμίζεις το σώρα, σταματάς τα εξώδικα, κάνεις αυτά, σταματάς να κάνεις γραφεία και κρατάς το πολιτικό παπάρι και κάνε το μαλάκα μέχρι να σου πούμε τι θα κάνεις. Διαφορετικά θα σε βάλουμε φυλακή, αλλά κοίταξε κύριε Βασίλη, κύριε Γιάννη, κυρία Βίκη. Εάν έρθεις μαζί μας, θα σας δώσουμε και ένα εκατομμυριάκι του καθενός. Θα κάνετε και καθαρή, θα ανοίξετε και ένα κόμμα, να πάτε και στη Βουλή. Τι λέτε, θέλετε να συνεχίσετε με τον κύριο Σόρα ή να πάτε από εδώ? Οπότε εκεί κάνανε επιλογές. Ένα τέτοιο χαρτί. Βεβαίως δεν το χρειάζομαι και το ξέρω. Και το έχω, αλλά και που το έχω δεν θα στο δώσω ποτέ. Αλλά και από εκεί μέσα δεν φεύγει. Από εκεί για να το πάρω. Για να το πάρω από εκεί. Το πήρα. Δεν το δίνει ποτέ το χαρτί το καθεστώ στη δίκη και στα Γιάννη τα χέρια. Ξέρουν τι έχουν υπογράψει. Οπότε αν κάνουν τα αντίθετα, θα του ξαναφωνάξω να κρατήσει. Τι πειλά εδώ, τι κάνανε, μάλιστα. Τραβά μέσα. Δεν χρειάζομαι όμως κανένα χαρτί. Εσύ σε αποδείξει τέτοιε. Θέλεις κάποια άλλη απόδειξη όταν στην ανάκριση του ανακριτή κατέθεσαν ότι πλανεύτηκαν από τον Αρτέμι το Σόρα? Πώς το καταλαβαίνεις εσύ? Οι άνθρωποι μου πλανευτήκαν, εσείς είστε πλανεμένοι από μένα? Όχι, αυτοί μας έχουν πλανέψει. Κοίτα όμως τι είπαν τα άτομα μου. Τι διάλογο άλλο θέλεις να καταλάβεις ότι μιλάμε για μεγάλη προδοσία? Λες να μίλαγα ποτέ έτσι, αφού πάντα μιλάω τελευταίος. Τους άφησα 6 μήνες και λέγανε. Δεν είδες τι λέγανε. Δεν άκουσες τι στο διάλογο λέγανε. Δεν καταλάβαινες τι έλεγαν. Βέβαια έχεις δεδομένο ότι με έχουν νεκρό, ότι με έχουν με χάπια. Δεν με πιάνουν βρει τα χάπια εμένα, αν μην βρίσω. Δεν με πιάνει χάπι, δεν με πιάνει κατάρα, δεν με πιάνει προφητεία, δεν με πιάνει διάβασμα, δεν με πιάνουν μάγια, δεν με πιάνουν τίποτα ρε εμένα ρε. Σας έχω ξαναπεί αυτούς που εσείς λέτε θεούς, εγώ τους λιώνω στο ξύλο. Για μένα είναι πούδρα. Για σας είναι θεούς. Δεν το καταλαβαίνετε. Θα έρθει η ώρα που θα το καταλάβετε. Όλοι στις επάρξεις, όλοι στα γραφεία, ξεχνάτε τα πάντα. Θέλω να δω λίστες. Ποιοι φεύγουν, να κυρώσω και τα εξώδικα. Θα δώσω εντολή στην κεντρική. Και κατευθείαν αυτό το ηχητικό είναι και εντολή μου. Να φύγουν και να γίνει και τελετή εξορκισμού. Αυτός είναι ο εξορκισμός. Να φύγεις από τον όρκο, να ξέρεις έτσι. Έχεις φύγει από τον όρκο και γίνει τελετή. Φεύγω, γεια σας. Δεν είμαι, παιδί μου, δεν θέλω. Οι άλλοι όλοι στον πόλεμο μέχρι το τέλος. Άρα, ούτε ηχητικά ψεύτικα, ούτε πυροξούσιο που έχω δώσει εγώ με συμβουλευτική πράξη είναι ψεύτικο, ούτε τίποτα. Οι αποδείξεις, μπροστά σας είναι όλες. Χιλιάδες συνέλληνες έχουν. Αλλά τώρα, όταν ο συνέλληνες σου λέει έχω απόδειξη, του λες, μα δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Δεν βλέπεις εσύ τι έχει γίνει. Δεν βλέπεις με τα μάτια σου τι έχει γίνει. Βάλτε κάτω 6 μήνες τι έχει γίνει. Τίποτα. 6 μήνες είναι πώς θα γκρεμίσουμε τόσο ώρα.
πώς θα στείλουμε στο διάλογο το φορέα, πώς θα τον γκρεμίσουμε, να πάρουμε αυτά που μας έχουν πει, να κάνουμε και θα μας βάλουν και φυλακή. Ούτε στην Κύπρο θέλω την πίκη. Οι Κύπροι, αδερφοί μου, να συνδεθούν με τα κεντρικά της Αθήνας, να συνδεθούν με τα κεντρικά της Αθήνας, να ανοίξουν τα γραφεία τους κάτω, να τους βοηθήσουν οι Έλληνες, να κάνουν η Ελλάδα, να τους βοηθήσουν τα παιδιά. Με όλα τα χαρτιά να τρέξει κάτω ο πολιτικός φορέας, ο οποίος είναι έτοιμος. Και τόσο καιρό τον έχουμε παρατήσει και καθόμαστε. Και βλέπει τη δίκη να έρχεται γύρω-γύρω να κάνει promotion πόσες μηνύσεις έχουν κάνει του αδερφού μου του Αρτέμι. Δεν τρέπεσαι, ρε Βίκη, δεν τρέπεσαι. Δηλαδή, αν ήμουν νεκρός και μη είχαν πυροβολήσει και σου άφηνα την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, που αυτή τη στιγμή είναι στα τέσσερους ανέμους όλα. Στους τέσσερους ανέμους, ρε Πούστη. Είναι δυνατόν. Θα τα πουλάγατε, ρε. Θα τα πουλάγατε όπως που είσαι ο Ατατούρκ. Τα κόκκαλα των προγόνων μου. Θα μου πουλάγατε τα πάντα, ρε. Ρε πρωτοτόσκυλα, δεν τρέπεστε. Ρε. Δεν τρέπεστε, ρε πρωτοτόσκυλα. Αποσύχατε και την οικογένειά μου, λες, ε. Άρε ζωντόβολα. Όχι το φορέα. Τίποτα. Κύριε, τελείωσα. Αυτά είχα να πω και αυτά να γίνουν. Είστε οι φίλοι μου, όπως το έχω πει. Είστε οι πολεμιστές μου και αυτοί που συντονίστηκαν όλοι μαζί μου. Όσοι δεν συντονίστηκαν, μην τους πειράξετε. Θα συντονιστούν. Όσοι πλανεύτηκαν, μην τους πειράξετε. Δεν υπάρχει λόγος. Ας το δηλώσουν μόνοι τους. Όλο εδώ το αντέχουμε. Και αντέχουμε τους πάντες. Και είναι μεγάλη διαδικασία. Άνθρωποι που είναι πλανεμένοι από το καθεστώς και δουλεύουν σε κύριες θέσεις να έρθουν μαζί μας. Και έχουν έρθει οι άνθρωποι. Άρα θέλω να είστε προσεκτικοί με μεγάλη μεγαλοπρέπεια. Στείλτε τους στο διάλογο και τελείωσε η υπόθεση. Όποιος θέλει να πάει μαζί τους. Όσο για τον Γιάννη τον Καλογερόπουλο. Ο Καλογερόπουλος, ναι, έχει δίκιο, δεν μπορεί να τον διώξει πουθενά. Από την περιφέρεια όμως πρέπει να φύγει. Άνθρωπος ο οποίος είναι κατά του Προέδρου, κατά των εργαλείων, κατά του στόχου του σκοπού, κατά των καταστατικών, κατά των πάντων. Από την περιφέρεια ο Γιάννης ο Καλογερόπουλος θα φύγει αύριο. Φεύγει. Κάντε ξανά εκλογές στο Άργος, πάρτε παλικάρια στα χέρια σας και μπείτε στον αγώνα. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ο Γιάννης ο Καλογερόπουλος πρέπει μέσα σε μια εβδομάδα δημόσια ανάρτηση να πάρει πίσω ό,τι έχει πει. Δεν με νοιάζει αν θα δηλώσει φόβο, να δηλώσει μετάνοια δημόσια και επειδή έχει και τον οργανισμό Ε4 ως πρόεδρος, δεν γνωρίζω ποιοι είναι οι άλλοι, αλλά μπορούν να γίνουν οι κεντρικοί να το ψάξει. Ποιοι είναι οι άλλοι στον Ε4, πρέπει μέσα σε μια εβδομάδα ο Γιάννης ο Καλογερόπουλος να κάνει δημόσια ανάρτηση, να μην ξαναμιλήσει για τίποτε άλλο, για κανένα γραφείο και με κανένα γραφείο. Δεν μιλάει με κανένα. Ο Γιάννης ο Καλογερόπουλος θα κάνει αυτό που έκανε στην αρχή, αν θέλει να είναι μαζί μας. Αν δεν θέλει, μπορεί να φύγει και να κάτσει τόσο μακριά, ώστε να μην τον βρίσκει κανένας. Να κάνει ανάρτηση δημόσια, να πάρει πίσω και να ανακαλέσει όλα αυτά που έχει πει. Γιατί μπορεί να τον παγίδεψε ο Βασίλης η δίκη, ας πει ό,τι θέλει, δεν με νοιάζει. Το θέμα είναι τι θα κάνει. Να ανακαλέσει τα πάντα. Είναι πρόεδρος των ορκισμένων και είναι μεγάλη ντροπή ένας προδότης, θα το πω, να είναι πρόεδρος των ορκισμένων. Αυτό που μπορεί να κάνει όμως είναι ότι οι ορκισμένοι δεν έχουν πρόεδρο με την έννοια του πρόεδρου, απλά ανοίξε μάλλον οργανισμό και του βάλαμε μέσα. Όμως τιμή σε ένα και που έχει τον οργανισμό, και είναι και πρόεδρος, πρέπει από αύριο το πρωί να κάνει μια δήλωση δημόσια μέσα σε μια εβδομάδα, να δηλώσει πλήρη ένταξη και πλήρη σύνταξη με όλο το σκοπό, το στόχο, να ξεκινήσει από αύριο το πρωί να πουλάει γεννήτριες, να δίνει κάρτες αντί για τη δικιά μας την ΕΣΥ, δεν πειράζει, μας νοιάζει μας. Δώσε και γεννήτρια, δώσε και πίνακες, δώσε και ό,τι κουστάρεις, δεν μας νοιάζει μας, δεν έχουμε τέτοια θέματα. Και να ξεκινήσει ορκομοσίες που τη σταμάτησε, και να ανοιχνεύει και να, όπως του αρέσει από χωριό σε χωριό και από πόλη σε πόλη, να δημιουργεί εστίες όπου θα τις παραδίνει στις κεντρικές τοπικές διοίκησεις. Εάν αυτό δεν το κάνει μέσα σε μία εβδομάδα, να δηλώσει και να αρχίσει να εργάζεται, να φαίνεται ώστε να αναρτεί τους ορκισμένους όλους, τότε όλοι οι συνέλληνες οι ορκισμένοι να αλλάξετε τον πρόεδρο, τον Γιάννη, να τον βγάλετε από τον Ε4 τον οργανισμό, και αν ο Γιάννης φύγει και δεν κάνει αυτό που του λέω, και όχι να περιμένουμε πολύ, μια εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα αν δεν γίνει, εκτελέστε. Σε μια εβδομάδα αν δεν γίνει, εκτελέστε. Όλοι οι ορκισμένοι. Και οι ορκισμένοι θα αλλάξουν πρόεδρο από τον Ε4, θα μαζευτούν. Σαφώς θα μπουν
500 ορκισμένα άτομα να βγάλετε ένα ωραίο συμβούλιο. Προτείνω για πρόεδρο και για αξιωματούχους του οργανισμού ανθρώπους οι οποίοι είναι πάντα σταθεροί και βράχοι. Όχι ότι οι άλλοι δεν είστε, αλλά θα προτείνω τρεις. Θα προτείνω τρεις. Εσείς όμως μπορείτε να βάλετε όσους θέλετε ή να βάλετε εσείς. Εγώ θα προτείνω για τον οργανισμό των ορκισμένων μελών Ελλήνων Συνέλευσης, τον Όρκο του Πολεμιστή, τον Πλάτωνα τον Πισατίδη, τον Βασίλη τον Δρόσο, τη Διωτήμα και εσείς βγάλετε όποιους θέλετε. Εάν ο Γιάννης μέσα σε μια εβδομάδα δεν εκτελέσει, πάρτε του από τα χέρια και την πρόσβαση σε κάθε οργισμένο και σε κάθε άνθρωπο που μπορεί να μιλάει και να βάλει κατά του φορέα, κατά του Αρτέμις Σόρα, κατά των εργαλείων, κατά της απελευθέρωσης. Εάν όμως εκτελέσει κανονικά, τον αφήνετε στη θέση σας και τον κοιτάτε με όλα τα μάτια. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, συνέλληνες μου. Μέχρι το τέλος. Τώρα είναι η αρχή. Δεν είναι το τέλος. Τώρα αρχίσαμε. Και να θυμάστε. Θυμάστε επί προδοσίας Λαμπράκη. Πολλά τα χειροκροτήματα από όλοι οι άνθρωποι. Ναι, αλλά μετά από το Λαμπράκη είδατε τι έγινε. 300 γραφεία. Τώρα είναι το ίδιο πράγμα. Και τώρα είναι καλύτερα. Γιατί τώρα υπάρχει ο όρκος και έχει ξεκαθαρίσματα. Και τώρα είμαστε και με γραφεία και πιο στημένοι. Δεν γίνεται λοιπόν άνθρωποι τώρα να πλανεύονται τώρα με το τηλεφωνάκι και γεια σας και με ένα χαμόγελο ψεύτικο και μια παπαριά ευγένεια πλαστική. Και να σας πω και να σας εξηγήσω. Τι να μας εξηγήσει εμείς. Δεν διαβάζουμε εμείς. Δεν ξέρουμε, δεν λέμε τι έκανες. Όλες τις επάρξεις. Εκτελέστε ακριβώς αυτό που σας λέω. Και θα ξεκαθαρίσουν όλα. Και την άλλη μέρα, όλοι μπροστά.